Μόλις έχει χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα και οι μαθητές του 20ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν από το προάβλιο του σχολείου στην Οδό Φωκαίας. Στο σχολείο φοιτούν 200 παιδιά και όπως υποστηρίζουν, η αυλή είναι μικρή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παίξουν ελεύθερα. Δύο αυλές είναι αυτή και αυτή. Σε αυτήν πάνε τα μεγάλα παιδιά και τα μικρά. Είμαστε περίπου 200 παιδιά και είμαστε πολύ στριμωγμένοι. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Συνήθως σκουντάμε ο ένας πάνω στον άλλον, πέφτουμε. Καταρχήν θέλω μεγάλη αυλή. Και γενικά να έχουμε περισσότερα παιχνίδια, πιο ελεύθερα τα παιδιά, να έχουν περισσότερο χώρο για να παίζουν. Σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, οι μαθητές αποφάσισαν να γράψουν επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας για μία φορά να χρησιμοποιήσουν την οδό που βρίσκεται μπροστά από το σχολείο τους ως επέκταση της αυλής τους. Το αίτημα έγινε δεκτό και τα παιδιά μπόρεσαν έστω και για μία ημέρα να παίξουν ξένιαστα. Πιστεύω πως όλοι είμαστε χαρούμενοι, γιατί όπως είπε και η Μαρίλα, η βιβλία μας είναι πολύ περιορισμένη και έτσι χαιρόμαστε που θα έχουμε και άλλα χώρια να παίξουμε. Μπορούμε να εκφράσουμε το δικαίωμά μας για παιχνίδι και το αίτημά μας, διότι η βιβλία μας είναι περιορισμένη και θα θέλαμε περισσότερο χώρο για να διασκεδάζουμε. Και ο δρόμος γεμίζει με φωνές παιδιών, χαρούμενα γέλια. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ο δρόμος έκλεισε με την βοήθεια της τροχέας, ενώ και οι κάτοικοι ήταν ενήμεροι για το εγχείρημα. Διεκδίκησαν το δικαίωμά τους για παιχνίδι, αλλά με ένα πολύ όμορφο τρόπο, προσπαθώντας να πάρουν τη συνένεση από τους κατοίκους της γειτονιάς σε ένα δημόσιο debate που οργανώθηκε στο σχολείο. Μάθανε να επιχειρηματολογούν, τόλμησαν τα παιδιά μας να μιλήσουν μπροστά στο κοινό. Οι μαθητές, μετά την επιτυχία της δράσης, είναι αποφασισμένοι να ζητήσουν να επαναληφθεί άμεσα.